τελευταία στιγμή να πούμε. Και γίνεται η κατάσταση στη Μαρίνα Καλογύρου. Ναι. Η Μαρίνα είχε ένα θέμα υγείας που δεν της επέτρεπε να γυρίσει άμεσα. Έγινε κάτι που δεν της επέτρεπε για 1,5-2 μήνες να δουλέψει η Μαρίνα. Οπότε έπρεπε να βρω μια λύση. Με την αγοραστή συνεννοούμαστε, εννοείται. Είχε δει και αρκετές φορές την παράσταση, οπότε ήταν η μοναδική περίπτωση ηθοποιού που θα μπορούσε να μπει τόσο γρήγορα. Συν τις ικανότητες που έχει, που είναι πολύ έτοιμο πόλεμη. Πάντως είναι πολύ ωραίο πόσο πολύ τη θαυμάζεις. Είδαμε και ότι στην πρεμιέρα συγκινήθηκες πάρα πολύ που την είδες. Ναι. Εννοείται. Πέρα από το The Ring, το σπίτι που είστε μαζί, είστε και στο αγαπημένο μας Daddy Cool. Πολύ ωραία συνθήκη το Daddy Cool. Πολύ χαρούμενη που η πρώτη μου τηλεοπτική δουλειά είναι σε αυτό το σύριαλ. Είναι πραγματικά πολύ ευτυχισμένη συνθήκη. Mm-hmm. Ο Αντένα στηρίζει πάρα πολύ και θεωρώ όλες του τις δουλειές, γιατί για να το κάνει αυτό με εμάς, νομίζω το κάνει με όλους. Ο τρόπος που το χειρίζεται είναι σαν να μην υπάρχει κρίση. Υπάρχει φθορά όταν είσαι συνέχεια μαζί με τον άλλο. Όχι, δεν νομίζω, γιατί είναι λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, εμείς με τον Θανάση για κάποιον ανεξήγητο λόγο διαχωρίζουμε πάρα πολύ όταν βρισκόμαστε σε μία άλλη συνθήκη επαγγελματική. Οπότε δεν μας επιβαρύνει στο άλλο. Δεν νομίζω. Και επειδή ερχόμαστε τρίτη σεζόν εδώ, πάντα κάνεις και καμιά πρόταση γάμου, να... Πότε δεν ξέρεις τι έχει γίνει, αν έχει γίνει, τι συμβαίνει. Αυτά είναι εντελώς μεταξύ μας. Αλλά δεν μας το έλεγες. Έλα, δεν είμαστε. Και. Το σπίτι σου είμαστε. Ούτε στη μάνα μου το έχω πει.